Και εμεί θα πάμε γρήγορα στο Χενοδρομικό Κέντρο Καλαβρίτων, γιατί η θερμοκρασία πέφτει, επομένω πέφτουν και οι πρώτε νυφάδε χιονιού. Εκεί μα περιμένει ο κύριο Αλέξη Άγριο, Γενικό Διευθυντή Χενοδρομικού Κέντρου Καλαβρίτων. Καλό απόγευμα. Γεια σα, Γεια σα. Καλό απόγευμα σε όλου. Καλό σα απόγευμα, λόγω τη ώρα που συνδεόμαστε, δυστυχώ δεν μπορούμε να έχουμε την, την όμορφη εικόνα από το χεινοδρομικό, αλλά εσεί θα μα μεταφέρετε με τα λόγια, είμαι σίγουρη. Πείτε μα λοιπόν, οι πρώτε νυφάδε έπεσαν, αλλά ε, το έχει στρώσει. Είναι, είναι μια χαρά για να έρθει κάποιο να κάνει την, την άσκησή του το έχει τρώσει για τα καλά εδώ στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. άργησε λιγάκι, αλλά έχουμε έτσι τι πρώτε αξιόλογε χιονοπτώσει, γιατί είχαμε και κάποιε χιονοπτώσει προ τα τέλη του Δεκεμβρίου. Αλλά αυτέ οι χιονοπτώσει είναι οι πρώτε αξιόλογε στην ουσία. Έχουμε πάνω από 30 πόντου φρέσκου χιόνι. Ε, αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν οριακά για την λειτουργία των εγκαταστάσεών μα για χιονοδρομία και αναμένουμε έτσι και την επόμενη κακοκαιρία τι δύο επόμενε ημέρε, ούτω ώστε να ξεκινήσουμε με το καλό τη λειτουργία μα. Έχουμε καθυστερήσει λίγο μεν, γιατί ο Δεκέμβριο ήταν αρκετά πιο ζεστό από ό,τι περιμέναμε, αλλά νομίζω ότι πλέον ο καιρό είναι με το μέρο μα και όλα θα πάνε καλά. Μιλήσατε για έναν ζεστό Δεκέμβριο. Να υπολογίσουμε δηλαδή ότι ήταν υψηλή επισκεψιμότητα τον αυτόν τον μήνα τη γιορτέ, ή όχι, λόγω του ότι είχαμε και χαμηλέ θερμοκρασίε. Επομένω, ο κόσμο δεν έρχονταν πολύ εύκολα στο χιονοδρομικό. Δεν θα το σκεφτόταν. Κοιτάξτε, το μείγμα των επισκεπτών του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων αλλά και γενικότερα των χιονοδρομικών σε όλη τη χώρα ε, απαρατίζεται από επισκέπτες, απλούς επισκέπτες και από χιονοδρόμους. η αναλογία είναι περίπου στο 1 προς 5 οπότε εμείς νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλά στο κομμάτι των επισκεπτών καθώς ήρθαν, μας επισκέπτηκαν, έκαναν την βόλτα τους με τον καινούργιο αναβατήρα που έχουμε εδώ στο χιονοδρομικό ε, ή πια ένα ζεστό μας στο σαλέ, περιγήθηκαν στο βουνό γενικότερα και χάρηκαν τη φύση, αλλά δυστυχώ δεν είχαμε με τα, Την υπόλοιπη αναλογία, δηλαδή του χιονοδρόμου, οι οποίοι λόγω έλλειψη χιονού δεν μπορούσαν να κάνουν το σπορ που αγαπούν. Άρα στην πραγματικότητα ε, είμαστε ευχαριστημένοι δεδομένων των συνδικών, αλλά όπω καταλαβαίνετε η απώλεια είναι ψηλή, καθώ οι μέρε των γιορτών είναι μέρε με πολύ υψηλή πληρότητα για το χιονοδρομικό κέντρο. Πολύ σωστά. Κάνοντα και μία σύγκριση με τα, με, το, με τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο διάστημα. Ε, Φέτο και πέρσι, που είναι όλο και πιο θερμοί αυτοί οι μήνε, βλέπετε σταδιακά να είναι μειωμένη η επισκεψιμότητα ή και ο κόσμο ε, ω δραστηριότητα το κρατάει. Απλά κάνει άλλα πράγματα και όπω είπατε, εσεί έρχεται ω επισκέπτη και μπορεί να απολαύσει το καφέ του, το ρόφημά του στι εγκαταστάσει σα. Έτσι για την, για την ιδέα και για την εμπειρία. Ε, η χιονοδρομία είναι ένα σπορ το οποίο έχει φανατικό κοινό. Αυτοί που κάνουν χιονοδρομία να σας Δεν πω μπορούν πω να μείνουν μακριά. Έχουν μια... Ακριβώ έχουν μια αιμονή με το συγκεκριμένο σπόρτ. Τη σκέφτονται ακόμη και το καλοκαίρι και ομιλώνουν. Και εγώ το ίδιο δηλαδή μιλάω ε, και από ίδια πείρα. Αλλά ε, αυτό δεν πάβει να μειώνει το εύρο και το, το εύρο τη περίοδου λειτουργία. Καταλαβαίνετε ότι αν λειτουργούμε 90 μέρε σε σχέση με τη λειτουργία 50 ημερών, όσο και να αγαπά ο κόσμο τη χειροδρομία, δεν μπορεί να έρθει και τι 50. Οπότε σε 90 μέρε έχει περισσότερε πιθανότητε να μα επισκεφτεί και περισσότερε φορέ. Παρ' όλα αυτά όσο περνάει ο καιρός και έχουμε έλλειψη χιονοπτώσεων, και συμπτύσσεται η χιονοδρομική περίοδος... Ο κόσμο ε, έρχεται και σε όλο πιο κοντινέ ε, ημέρε. Κρατάει κάποια ρεπό και κάποιες μέρες που μπορεί να φύγει από τη δουλειά του ή από τις υποχρεώσεις του για να μπορέσει να μα επισκεφτεί. Σίγουρα όμως υπάρχει σχετική απώλεια, και αν το συγκρίνω με τα προηγούμενα χρόνια, όπως μου αναφέρετε, βρίσκαμε mm -hmm. μια παρόμοια χρονιά με τη φετινή, που αργήσαμε πάρα πολύ να ξεκινήσουμε τη λειτουργία μα. Ε, ξεκινήσαμε στι 23 Ιανουαρίου. Και φέτο, και μάλλον πριν δύο χρόνια, είχαμε την καλύτερη χρονιά στην ιστορία λειτουργία όλων των χιονοδρομικών κέντρων, όλων των ετών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι εναλλαγέ είναι πολύ έντονε και νομίζω ότι αυτό είναι και το αποτέλεσμα που μα φέρνει πλέον η αλλαγή του κλίματο. Αυτέ τι έντονε αυξομοιώσει, δηλαδή τη μία χρονιά έχουμε την καλύτερη χρονιά στην ιστορία μα και την αμέσω επόμενη χρονιά έχουμε πολύ ψηλέ θερμοκρασίε και καλές, πολύ καλέ συνθήκε σε χειμερινή περίοδο. Αυτά τα νέα δεδομένα, αυτέ οι νέε συνθήκε που συζητάμε και που μας περιγράφετε, επηρεάζουν συνολικά και την τουριστική κίνηση της περιοχή του χωριού των Καλαβρίτων. Νομίζω πω όχι, αν αυτό παραμείνει μόνο την περίοδο των γιορτών, γιατί τα Καλάβρητα είναι ένα πολύ γνωστό χειμερινό προορισμό. Mm -hmm. Παρόλα αυτά, αν και μετά τι γιορτέ δεν υπάρχουν χιονοπτώσει, τότε σίγουρα εμ, καταλαβαίνετε ότι πολλοί κόσμοι μπορεί να μην επιλέξει τα Καλάβρητα για να επιλέξει κάποιο άλλο μέρο που έχει να προσφέρει κάτι διαφορετικό. Αλλά νομίζω πω η ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων, λόγω πολύ μεγάλη δυναμική, δεν επηρεάζεται τόσο πολύ όσο σίγουρα επηρεάζεται η επιχείρηση του χιονοδρομικού. Όλα αυτά, η, η αξία, η πρόσθετη αξία που δίνει το χιονοδρομικό στα Καλάβρη, τα συνολικά, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή όλου του, όλης της Δυτικής Ελλάδος, είναι να σας πω το μεγαλύτερο χιονοδρομικό της Δυτικής Ελλάδας και το μοναδικό, ε, καταλαβαίνετε ότι σίγουρα δημιουργεί κάποια ζητήματα α, τα οποία εμείς οφείλουμε να τα σκεφτόμαστε και να βρίσκουμε κάποιες λύσεις. Εσείς πολύ νωρίτερα στη συζήτησή μας αναφέρατε και την... Τα εγγένεια εισαγωγικά ενό νέου αναβατορίου, αν δεν κάνω λάθος, και γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή τρέχει και μια επένδυση για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρίτων περί τα 20 εκατομμύρια. Τι καινούριο θα δούμε, Είναι κάτι που μπορεί να το αντιληφθεί και ένα επισκέπτη με γυμνό μάτι σίγουρα μπορεί να το αντιληφθεί. Αυτή τη στιγμή στα Καλάβρητα, στο Χειοδομικό Κέντρο Καλαβρίτων, βλέπουμε τον πιο σύγχρονο και ασφαλή αναβατήρα των Βαλκανίων, mm. όχι μόνο τη Ελλάδα, συνολικά των Βαλκανίων. Είναι μια εγκατάσταση η οποία παραδόθηκε στο κοινό φέτο. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι και περήφανοι γι' αυτό. Να σα πω ότι ο κόσμο μπορεί μόνο και μόνο να το αντιληφθεί, καθώ με πολύ μεγάλη ασφάλεια θα μπει σε μια καμπίνα κλειστού τύπου 10 θέσεων και θα μεταφερθεί από τη βάση έω τη μέση του χειροδρομικού σε μόλι 2,5 λεπτά. Ε, συγκρινόμενο με τα 8 με 9 λεπτά που κάναμε στο παρελθόν σε ένα ανοιχτού τύπου τριθέσιο καρεκλάκι, καταλαβαίνετε τη μεγάλη διαφορά α, που υπάρχει. Από εκεί και πέρα, στα πλαίσια τη αναβάθμιση των 20 εκατομμυρίων που αναφέρεται, είναι από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτική Ελλάδο, ε, σχεδιάζουμε και την αλλαγή την επόμενη χρονιά του αναβατήρα που οδηγεί από τη μέση έω την κορυφή του βουνού, του αναβατήρα Στίγα. Mm -hmm. που καλύπτει μια ψωμετρική διαφορά από τα 1860 στα 2340. εκεί λοιπόν θα δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο, είτε έχει είτε δεν έχει χιόνι, να μπορεί να επισκεφτεί και την κορυφή του βουνού που βρίσκεται για το διάστημα στεροσκοπείο Αρίσταρχο. Άρα καταλαβαίνετε ότι ένα επισκέπτη θα φτάσει στο χιόνι. δρομικό. Θα παρκάρει το αυτοκίνητό του στα 1.700 μέτρα και θα μπορεί να μεταφερθεί με δύο υπερσύγχρονους αναβατήρες στα 2.340 και να απολαύσει έτσι, την πανέμορφη θέα στον Κορινθιακό και γενικότερα τις εγκαταστάσεις ενός από τα πιο όμορφα βουνά τη Ελλάδα του Χελμού. Και λόγω της, των, της, των εκδηλώσεων που έχετε αναφέρει, βλέπουμε μια έντονη δραστηριότητα γενικά συνολικά για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρίτων. Νωρίτερα, στο τηλέφωνο που μιλούσαμε, αναφέρατε και το φεστιβάλ εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Να μα εξηγήσετε σε ποιε εναλλακτικέ δραστηριότητε επενδύετε εσεί, με αφορμή βέβαια και τι σα που έχουν αλλάξει. Που όπω είπαμε, βλέπουμε όλο και πιο θερμότερου μήνε των χειμώνα. Η ανάγκη αυτή το να προσφέρουμε έτσι εναλλακτικέ δραστηριότητε στο κοινό για να μπορούμε να αυξήσουμε και εμεί τι παραγόμενε υπηρεσίε, ε, μη μένοντα σταθερή στη χιονοδρομία, μα έκανε να σκεφτούμε πέρσι, που πάλι άργησε ο χειμώνα, να σκεφτούμε μια ιδέα για να προσελκύσουμε κόσμο στο χιονοδρομικό ε, και περιόδου εκτό τη χειμερινή, όπω την Όπορο, Άνοιξη κτλ. Εκεί λοιπόν ήρθε η ιδέα τη διοργάνωση ενό φεστιβάλ, ενό μουσικού φεστιβάλ, το οποίο όμω ντύθηκε με πάρα, πάρα πολλέ άλλε ενέργειε, ε, όπω ζυπλάιν, τοξοβολία, πεζοπορία, γιόγκα, ορειβολία βασία και πολλά άλλα πράγματα. Αγώνα κάθε του τρεξίματος από τη βάση ω την κορυφή. Για ένα τετραήμερο, λοιπόν, πέρσι το καλοκαίρι, ο κόσμος ήρθε στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαμπρίτων, έστησε τις κινήτους στις εγκαταστάσεις μας, άκουσε τη μουσική του, έκανε όλες αυτές τις δραστηριότητες που είπαμε. Έζησε μοναδικέ εμπειρίες. Να σα πω, το συγκεκριμένο φεστιβάλ ήταν το... το πιο α, εμπορικό και γνωστό φεστιβάλ που έγινε πέρσι στη, στη χώρα μας και αυτό με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πλην α, αντίστοιχων εκδηλώσεων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Α, ήταν δηλαδή το νούμερο ένα παρχιακό φεστιβάλ της χώρας μας άρα καταλαβαίνετε την επιτυχία που αυτό είχε. Ε, οπότε ορμόμενοι από αυτή την επιτυχία φυσικά το κάναμε θεσμό φυσικά θα το κάνουμε και φέτος mm -hmm. και παράλληλα σχεδιάζουμε και σαν χειροδρομικό κέντρο. Σε ένα νέο πρόγραμμα που έχει βγει αυτή τη στιγμή από το Ταμείο Ανάκαμψη και έχουμε καταθέσει πρόταση, συνολικό εισαξία 10 εκατομμυρίων, σχεδιάζουμε να κάνουμε δράσει όπω για παράδειγμα ένα mountain coaster. Το mountain coaster είναι ένα τρενάκι το οποίο κατεβαίνει τι πλαγιέ ενό βουνού. Ε, ένα μπαμπά με το παιδί του, μια μαμά με το παιδί, ένα ζευγάρι, κάποιο μόνο του. Ε, είναι α πούμε ένα διασκεδαστικό τρενάκι, ένα τρενάκι διασκέδαση. Και σκεφτόμαστε λοιπόν να μετατρέψουμε το χιονοδρομικό σε ένα πολυθεματικό πάρκο τεσσάρων εποχών. Στόχο μα λοιπόν είναι ανεξαρτήτως τη εποχή, ο κόσμο που θα επισκεφτεί το χειροδρομικό κέντρο να έχει δράσει και δραστηριότητε να κάνει για να μπορεί να περνάει όμορφα τον ελεύθερο του χρόνο. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι και η απάντηση στο μεγάλο ζήτημα που υπάρχει, yeah. ε, με την αλλαγή που έχουμε στον καιρό. Ε, yeah. ε, είναι μια πρακτική την οποία φυσικά την ακολουθούν πάρα πολλά βουνά στο, στο εξωτερικό και νομίζω ότι και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε, να απαντήσουμε στα νέα δεδομένα που μας έρχονται και να είμαστε έτοιμοι για το αύριο. Αυτά τα νέα δεδομένα, νέε τάσει, αν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, πιστεύετε ότι η πορεία θα είναι να δούμε τα χιονοδρομικά κέντρα να μετατρέπονται σε πολυθεματικά πάρκα τεσσάρων εποχών για να μπορέσουν να κρατήσουν του επισκέπτε του, αλλά και να είναι Κάτι και τα ίδια προ... βιώσιμα κατά την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι είναι η μόνη λύση. Καθώ εφόσον έχει χαθεί η σταθερότητα τη χιονοδρομική περίοδου, νομίζω ότι η μόνη λύση είναι να πραγματοποιηθεί τέτοιες, τέτοιου τύπου ενέργειε από όλα τα χιονοδρομικά για να μπορέσουν να προσελκύσουν κοινό. Καταλαβαίνετε ότι το κοινό και οι επισκέπτε είναι και η βιωσιμότητα των χιονοδρομικών κέντρων. Είναι η δική μα βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, των οικογενειών μα, τη ευρύτερη περιοχή. Οπότε νομίζω ότι είναι μοναδική και η μόνη λύση που υπάρχει σίγουρα προσθέτοντα αυτό και το τεχνητό χιόνι. Η τεχνητή χιόνι είναι κάτι το οποίο επίση πρέπει να μελετηθεί και να μπει στα ελληνικά χιονοδρομικά, για να μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε ένα ανταγωνιστικό προϊόν. Έχουμε ένα προϊόν που συγκρίνεται με τα μεγάλα βουνά του εξωτερικού και ο κόσμο, ανεξαρτήτω και κόσμος ειδικών συνδικών, θα έρχεται, θα βρίσκει κάτι να κάνει στα βουνά και θα μπορεί να απολαύσει τη διαμονή του. Mm -hmm. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη σύνδεση. Μα λύσατε όλε τι απορίε. Ευχόμαστε το καλύτερο, γιατί για εσά ουσιαστικά κάπως, κάπου εδώ ξεκινάει η σεζόν. Ευχόμαστε τα καλύτερα και πολύ σύντομα να το δούμε και Πολυθεματικό κέντρο. Γιατί όχι, ο χαρακτήρα δεν θα αλλάξει και περισσότερε δράσει θα προσθεθούν σε αυτό. Ευχαριστούμε και εμεί πολύ και σα περιμένουμε στα Καλάβρη στην πρώτη ευκαιρία. Να δούμε πού θα πρωτοπάμε, αλλά εκεί θα έρθουμε σίγουρα. Γεια σα, καλό σα απόγευμα. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλό απόγευμα.